Νύχτα τρόμου στα χέρια πέντε ληστών, έζησε τα ξημερώματα τη Τετάρτη μια οικογένεια μέσα στο σπίτι τη στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, τα ξημερώματα οι δράστε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλαν από μπαλκονόπορτα σε διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου. Οι κακοποιοί βρέθηκαν στο μπαλκόνι του σπιτιού, πηδώντα από τα ράτσα διπλανή πολυκατοικία. Αφού μπήκαν στο σπίτι, απείλησαν με όπλο τον 78χρονο ιδιοκτήτη, έμπορο αυτοκινήτου, τη σύζυγό του και την κόρη του. Στη συνέχεια, άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα. Ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο ένα ληστή κράτησε ο μύρο τη μητέρα και την κόρη, προκειμένου ο συνεργό του να αρπάξει με την απειλή όπλου τον επιχειρηματία και να τον κατεβάσει στον πρώτο όροφο, όπου διατηρεί το κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Εκεί το θύμα του παρέδωσε μετρητά μέσα από χρηματοκιβώτιο. Το σύνολο του αφαιρεθέντο ποσό ανέρχεται στι 10.000 ευρώ. Οι δράστε εξαφανίστηκαν πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, που εκτιμά ότι πρόκειται για σεσημασμένους ληστές.